σαν την είχα αποδεχτεί, δεν την είχα αποδεχτεί. Η πραγματικότητα λέει ότι το 2019 η συνεισφορά του Λιγνίτη στην ηλεκτροπαραγωγή της χώρας ήταν 20%. Είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, αυτή ήταν η πραγματικότητα. Το 2020 κατέβηκε ακόμα λιγότερο και το 2019 δεν υπήρχε κανένα απολύτως σχέδιο για το ποιο θα είναι το μέλλον της τηλεθέρμανσης. Από εκεί και πέρα υπάρχει ένα μνημόνιο συνεργασίας το οποίο... το οποίο έχει υπογραφεί το καλοκαίρι του 2020 ανάμεσα στο ΔΕΣΦΑ, τη ΔΕΗ, τους τρεις δήμους που έχουμε τηλεθέρμανση και σαν εκπρόσωπο την περιφέρεια και τον εκπρόσωπο του κράτους που εκείνη την περίοδο ήταν ο Κωστής ο Μουσουλούνης, το οποίο προβλέπει πώς θα διαμορφωθεί το μέλλον της τηλεθέρμανσης. Αυτό το μνημόνιο και εκείνο το σχέδιο υλοποιείται. Υλοποιείται με την έννοια βρίσκεται σε πορεία υλοποίησης. Θα μου πείτε αν η χρόνη είναι συνεπής με αυτό που είχε συμφωνηθεί στην αρχή. Η απάντηση είναι όχι. Μόλις τον προηγούμενο μήνα φιλοξενήσαμε στην Κοβεντάρα Δημοτική Βιβλιοθήκη του ΔΕΣΦΑ, ο οποίος εξήγηλε την έναρξη κατασκευής του αγωγού φυσικού αερίου. Η ΔΕΗ έχει προχωρήσει στη δημοπράτηση του έργου της συμπαραγωγής και εμείς έχουμε υποβάλει τις μελέτες, τις προτάσεις μας για έναρξη του ΕΣΠΑ Παύλα Χρηματοδότης για τα έργα διασύνδεσης και αναβάθμισης του αντιλιοστασίου που είναι αναγκαία για να λειτουργήσει η τηλεθέρμανση ταυτόχρονα. Άρα αυτό βρίσκεται σε εξέλιξη και προφανώς σε χρονική υστέρηση από αυτά που είχαν συμφωνηθεί και από αυτά που περιμέναμε στην αρχή. Από εκεί και πέρα και το χρονοδιάγραμμα της απολιγνητοποίησης θα διαφοροποιηθεί. Περιμένουμε μέσα στον Απρίλιο, όπως έχει υποθεί από πλευράς Υπουργού Ενέργειας, το νέο αναθεωρημένο ενεργειακό σχεδιασμό της χώρας, το οποίο θα προσαρμόζεται στις εξελίξεις της ενεργειακής κρίσης. Και ταυτόχρονα, εμείς δεν πάρουμε να διερευνούμε και άλλες λύσεις και λύσεις πρασινίσματος της τηλεθέρμανσης. Αυτό που εγκρίθηκε με τα pilot cities, αυτό που προσπαθεί να αντιμετωπίσει είναι το ζήτημα των εχμών ελλείπων παύλα της τηλεθέρμανσης, αυτά που είναι αυτό δηλαδή που σήμερα εκείνον του κομματιού που καλύπτεται σήμερα με πετρέλαιο δίζελ.